Όπου εδώ είναι το δεύτερο κουμάσι του στάδιου που θα μας πετάξει. Το τραβάμε και λίγο από την αρχή πριν πεταχτούν τα περιστέρια, έτσι να τα έχουμε στη μορφή του την ήρεμη εδώ στην αρχή πριν βγουν έξω να πετάξουν. Και μετά στο κατέβα του πάλι θα τα δούμε. Που πιστεύω ότι η συμπεριφορά που βλέπετε τώρα, την ίδια συμπεριφορά θα δείτε και αφού έχει κατέβει από το πέταγμα το περιστέρι. Ούτε ανοιχτά στόματα, ούτε μούφες, ούτε πιάστηκα, ούτε έσκασα, ούτε μαράζωσα, ούτε τίποτα. Έτσι ακριβώς ήταν τα περιστέρια πάλι. Κοιτάξτε ένα ζωντανό παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό είναι ο δεύτερο χαβά, ο οποίο αποτελείται από 38 περιστέρια. 38 περιστέρια 35 είναι το ανώτερο που θα το πετάξουμε στη γιορτή και πρέπει να είμαι κοντά σε αυτά. Ναι, γιατί έρχεται και η γιορτή, να πούμε. Ναι, πρέπει να βγάλω και κάποια από μέσα και γι' αυτό λέω μερικά έφαγε το σαΐνι. Συμπληρώνω εγώ βέβαια από τα άλλα από εκεί. Συμπληρώνω και αυρία. Ναι, α. Λοιπόν, αλλά. Πόσα είπαμε πρέπει να πετάξετε το καθένα? Μέχρι 35. Μάλιστα. Από 25 μέχρι 35. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και δεύτερη ομάδα τώρα. Αυτά που είδαμε ήταν τα μικρά, κάτι από τα τελευταία δηλαδή, του καλοκαιριού και κάτι φθινοπορεινά, χειμωνιάτικα. Εδώ είναι η παλιά του η ομάδα του. Αυτά που ετοιμάζει και για τη γιορτή, αν δεν κάνω λάθος. Έφυγε, έσκασε η δεύτερη ομάδα. Ακούστε δύναμη. Μάλλον αυτή η ομάδα και όλα θα είναι που θα παίξει και στη γιορτή τους εδώ. Ωραία. Πάλι με την άγνα περιστέρια. Έχει περάσει και η ώρα λίγο τώρα, έχει πάει 4 απογευματάκι. Είπαμε 30 Δεκεμβρίου 2019. Και αυτά είναι τα περιστέρια του Στάθη Πολυμέρη. Στη Βέρεια, στο πανόραμα. Βλέπετε, δεν έχω πειράξει το ζουμ. Μάλιστα. Αλλάζουνε τώρα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε συμπεριφορά, διαφορά. Αλλάξαμε τελείως. Ανοίξαν όλα. Δες το τι μπορώ να πιάσω. Αυτά. Έχουν έρθει και από πάνω μου φυσικά. Μάλιστα. Για να δούμε. Πήγαμε λίγο κοντά τώρα. Πάμε και μία κάτω στο σταθμό. Να βλέπουμε και τον όρο συμπεριφορά που λέμε. Γιατί είναι σημαντικό, παιδιά. Εδώ δέστε πάλι. Εδώ δέστε πάλι. Τίποτα. Με τα χέρια στις τσέπες. Μεγάλος άνθρωπος, ας πούμε, κοιτάξτε εδώ. Σοφός στο πέταγμα. Δέστε. Gentlemen! Ναι, ναι. Τι χρόνο έχουν εκεί? Ένα και δέκα, πάμε να δούμε στο ένα και δέκα, παιδιά. Απίστευτο. Να γυρίσω να τα βρω γιατί κοίταγα κάτω. Ένα και δέκα είναι σχεδόν στη μέση. Για να δω άμα πάω εγώ κοντά τους, είπαμε. Γιατί βλέπετε ότι δεν βλέπουμε τίποτα και πάω εγώ κοντά τους με το zoom. Να τα. Κοιτάξτε τι ψους έχουν στο 1,5 λεπτό εδώ, δέστε που έχω πάει εγώ κοντά τους. Κοιτάξτε που είναι ταυτόχρονα, δέστε. Στο 1,5 λεπτό δέστε και τώρα πάω κοντά. Ωραία. Ωραία. Ωραίος. Πολύ δυνατός και πάλι. Κάπου εδώ είναι η πραγματικότητα, έτσι. Εδώ είναι.
Ωραία, κοιτάξτε που είναι. Κοιτάξτε που είναι. Πολύ ψηλά είναι. Στους χρώμους αυτούς, στις άλλες φουλές που κάποιοι ισχύρισαν ότι είναι καλύτερες από αυτές, δεν είναι σε αυτό το μπόι με τίποτα. Και σας το λέω εκ πείρας, γιατί έχουν περάσει από τα χέρια μου πολλές φυλές. Έτσι λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Πάμε πάλι πάνω να δούμε. Μπας και βρούμε. Α, κοιτάξτε που είναι, με πόσο ζουμ που έκανα. Τέρμα ζουμ. Εδώ δέστε. Τι χρόνο έχουμε, Στάθη? 3 παρά 5. Ωραίος. Έχουν πάρει ύψος τώρα, πάρα πολύ. Και πετάνε έτσι. Γίνανε κι αυτά, ε! Εδώ θα στρέψω. Στα 3 λεπτά είναι μύγες εδώ ότι είναι εξαφανισμένα, γυμνωμένα. Για να δω, θα βρω τίποτα. Εγώ με το μάτι είδα πολύ ψηρά κάτι. Για να δω. Πάω κοντά τους τώρα, βλέπετε και τα σύννεφα. Αν βρω φυσικά. Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω τίποτα εδώ με το καμεράκι. Στα 3 λεπτά εξαφανισμένα ζόλ. Εγώ εδώ θα τα αφήσω, παιδιά. Βλέπετε ότι κάνω συνέχεια zoom και δεν βλέπω τίποτα και ξαναφεύγω πίσω. Δεν βρήκα τίποτα, να κοιτάξω ολόκληρο τον ορίζοντα. Δέστε. Γίνανε τα λεπτά, οι χρόνοι, αυτά είναι. 3,5 λεπτά είναι γινωμένα, ωραία. Πάλι του στάθη συμπεριφορά κοιτάμε. Που είναι συλλεκτική. Είναι συλλεκτική. Εδώ δέστε για να παίρνετε μαθήματα πώς να πετάτε περιστεριά. Να λέμε αλήθειες, παιδιά. Ή θα γινόμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι. Εκείνο το πράγμα, το αού, οι φωνές, τα πανιά, τα ρεζιλίκια, τα σφυρίγματα, 200 άτομα. Θα τα καλέσω. Εντάξει, Στάθη. Να τους, τα κάλεσε. Εντάξει, εκεί γύρω στα. Και καλή ο άνθρωπος, είδατε, εγώ πάλι θα κάτσω πίσω, δεν θα κοιτάξω πάνω, θα πάμε αν θέλετε μία να δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα και ξανακατεβαίνω γρήγορα. Και περιμένουμε εδώ να ακούσουμε πια και να δούμε τα τελειώματά τους. Ακούστε. Το πρώτο ήρθε, έφτασε. Ένα ήρθε. Έρχεται κι άλλο. Μάλλον. Μπορεί να θέλανε κι άλλο χρόνο. Τα καλεί πολύ γρήγορα, γιατί μάλλον είναι απόγευμα. Τα φυλάει κιόλας, να πούμε λίγο στη συντήρηση, γιατί έχει και τη γιορτή. Μάλλον. Να πω εγώ έτσι, αλλά αυτά έχουν μείνει απάνω, δηλαδή τώρα κοιτάξτε. Να πετάξουν γι' αυτό να το ευχαριστηθούνε, που λέει. Δεν κάνει τίποτα όμως, δέστε εδώ, δέστε. Δεν κάνει τίποτα, είναι παρατηρητής του ορίζοντα. Δεν κάνει τίποτα. Είναι γνώστης ότι όλα τα κάνουν μόνα τους. Εδώ, δέστε. Ναι, μαθήματα είναι αυτά, δωρεάν, παιδιά, από πάρτι μου για πάρτι. Σας έχω με το στάδιο πολύ μέρη. Για να δούμε και το χρόνο επιστροφής της ομάδας. Αυτό το ένα μπορεί κάτι να έγινε, δεν ξέρω, είναι όντως πολύ ψηλά. Ούτε ακούγεται ούτε φαίνεται τίποτα. Ακόμη. Ακούστε πόση ώρα κάνανε να έρθουν.
ισοπαίως. Όλους. Στην κατηφόρα είναι ο βασιλιάς κατηφόρας, τελείωσε. Α, τώρα κάτι ακούγεται. Ακούτε. Έτσι εδώ στο φίλο μας ο Στάθη. Γιατί είναι παράδοση, ρε παιδιά. Και την παράδοση δεν την έχασε κανείς. Χωρίς παράδοση χάνουμε την κουλτούρα μας, χάνουμε τα πάντα. Να λέμε αλήθειες. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της βούτας. Και το ζωντανό παράδειγμα. Αυτά είναι. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή η απόλαυση που έχει στο πεσό ιδίως, δεν περιγράφεται. Δεν είναι πολύ τυχερός που έχει ζήσει τα χρόνια του αυτά τα Περιστέρια. Μακάρι να τα είχαμε κι εμείς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στα δικά μας Περιστέρια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έφυγε ο Παναγιώτης από εκεί. Ωραία. Πάμε μέσα στα αυγά, ρε, και τα αυγά, ναι. Και τα πάμε μετάξω και πήγαν πατήσαν. Μετά κι εγώ είμαι αλήθεια, μετά από 5 μέρες που δεν πέταγε εδώ τίποτα, αδερφέ. Στη Βέρεια γινόταν μπαρτζουλισμός. Πριν 10 μέρες μεσολάβησαν 2 μέρες καλές και οι υπόλοιπες άλλες 10 πριν, πάλι έτσι ήταν. Ναι, και να πούμε κιόλας ο τρόπος πάλι που τα πέταξες, γιατί αυτό πρέπει να το περάσουμε το μήνυμα τουλάχιστον. Τα Περιστέρια τα πετάς όπως πετάς εσύ. Έτσι πετάω κι εγώ. Με μια εντολή στην αρχή και μια διαταγή στο τέλος και να έρθουν ό,τι θέλουν. Εντάξει, εσύ είσαι πολύ καλύτερος φυσικά, αλλά εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αλλά παράδειγμα από σένα κι εγώ πήρα αυτά. Μ' αρέσουν, γοητεύομαι που σε βλέπω και χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι τα Περιστέρια πρέπει να τα πετάμε έτσι. Γιατί περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται. Στελιό, μου έχει βγει το κεφάλι. Πω, μόνο εκεί είναι σοβαρό αυτό, ναι. Είναι αλήθεια. Ναι. Εμένα με κατηγοράν. Έτσι, δεν, πάντα τους καλούς κατηγορούν. Ας με κατηγοράν. Ναι. Όμως, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι όποιος έρθει εδώ. Ναι, μένει κάγκελο. Όποιος έρθει εδώ. Μένει κάγκελο. Με παρακαλάει να πάρει Περιστέρια. Έτσι ακριβώς. Και εγώ θέλω να μου δώσει μια μελιά. Να με, να με κατηγορούν όλοι. Ναι, και ναι. Στο τέλος, όποιος έρχεται εδώ. Δώσε μου ένα Περιστέρι. Να μου λέει, δώσε μου ένα Περιστέρι. Να σκύβει και να λέει, πόσο θέλει, ρε φίλε, να πάρει. Ναι. Να μην αρχίσω να σε λέω ονόματα. Ήρθαν άνθρωποι που με κατηγορούσαν πάρα πολύ. Ναι. Και όταν ήρθαν εδώ, σκύψαν και είπαν: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό υπάρχει και τραγούδι. Ήρθε στα λόγια μου, έπεσε κλαίγοντα μπροστά στα πόδια μου. Δεν το έχω ξανακούσει το τραγούδι αυτό. Ναι, του Νίκου Πάνου. Αυτά είναι πραγματικότητα. Και αν ρωτήσει κάποιο επώνυμο Περιστεράδε, θα σε πω για ποιου και ποιον μιλάω. Όχι, να πω την αλήθεια: δεν γίνεται κάποιο άνθρωπο να έρθει και να μην θαυμάσει αυτό που βλέπουμε εδώ σε σένα. Τη γρηγοράδα, το άνοιγμα και το πέσιμο, αυτό το πράγμα και τη συμπεριφορά σου. Δεν γίνεται να μην το θαυμάσεις, πρέπει να είσαι παρανοϊκός και ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Κι εγώ έχω Περιστέρια. Κοίταξε, αλλά σε θαυμάζω, ρε φίλε. Κάπου δικαιολογούνται κάποιοι, γιατί κάποιος κάποτε μου είπε: έχω κι εγώ μαγαζί και πρέπει να υποστηρίζω τα Περιστέρια μου. Και ναι. Το έχουμε έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να πουλάει, γιατί είχε και ανάγκη, ίσως. Ναι, να ζει από αυτό. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Μαλώσουμε επειδή ο άνθρωπος. Όχι, δεν κατηγοράμε ο καθένας που συμπεριφέρεται να τα δει, να τα κάνει και τα δείχνει. Ναι. Αλλά στην παραπληροφόρηση για να ανέβει το είδος, πρέπει λίγο να βάλουμε κανόνες και κριτήρια. Για να ανέβει το είδος στη συνέχεια, έχουμε χάσει την μπάλα. Γραμμένα πολλές φορές και χρόνια τώρα. Δεν θέλει κανείς να τα δει γιατί ξεφεύγουν από τα δικά τους δεδομένα. Ναι. Τα δικά μας δεδομένα ταιριάζουν με τα κριτήρια. Ναι. Και εγώ όταν τα έγραψα αυτά, τα έγραψα το 1997 κάπου εκεί τα έχω γράψει πριν 30 χρόνια. Ναι, άκου τώρα. Πόσο μπροστά ήσουν. Ναι, τα έχω γράψει. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι τα έγραψα. Δεν τα αποδέχτηκε ποτέ κανείς γιατί κανείς δεν είχε τέτοια. Όχι, δεν μπορούσε να τα στηρίξει. Ναι, να τα υποστηρίξει. Εγώ τα υποστήριζα γιατί τα Περιστέρια αυτά ήξερα τη συμπεριφορά του. Μην κοιτάς τώρα που τα δείξαμε στα 3 λεπτά, τα 3,5 και δεν ήταν τα Περιστέρια όλα.
θέλα να πετάξουν από τόσες μέρες. Ναι. Άλλα περιστέρια δεν θα πετούσαν καθόλου. Έτσι ακριβώς. Και αυτά ήρθαν με μόνο. Πέταξαν και ήρθαν να πούμε. Και μερικά ήρθαν να ξεκαπλώσουν κιόλας γιατί ήταν μια κάρκα καπλωμένα. Ναι. Αυτά. Ωραία λοιπόν. Ωραία, χάρηκα πάλι εδώ που ήρθα πάλι στη Βέρεια Μαξίως ο Θεός, να είμαστε υγιείς και γεροί όλοι και να αρχόμαστε να βλέπουμε εδώ το μεράκι στο όμορφο, να το καταγράφουμε, θέλετε, να το έχουμε και ενθύμιο και να γουστάρουμε εδώ να βλέπουμε αυτά τα πράγματα και να μαθαίνουμε και κάτι. Γιατί κάθε φορά μαθαίνουμε και κάτι. Ναι. Ωραία λοιπόν. Εντάξει, Στάθη, θα τα ξαναπούμε πάλι, να είσαι γερός και δυνατός, καλή χρονιά. Επίσης.